Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για αυτή την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία για μας θα είναι νικηφόρα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε και μιλάμε με αυτούς σαν αποφάσεις τους, που αν ήταν να πάνε ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν πάει. Άρα, για να το σκέφτονται πολύ σοβαρά, πιθανώς θέλουν να δώσουν μια μεγάλη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία ακόμα για να βγάλει η χώρα επιτέλους από αυτό το αδιέξοδο. Την ευκαιρία για τη συνέντευξη μας την έδωσε η επίσκεψη του κ. Τσίπρα, ο οποίος περιμέναμε ως, ίσως πιθανώς, αν θέλετε, από αυτούς που πρωταγωνιστούν, είτε ο κ. Σαμαράς, είτε ο κ. Τσίπρας θα είναι πρωθυπουργός. Άρα ως πιθανός πρωθυπουργός να πει τι θα κάνει για την Ελλάδα, τι θα κάνει ως κυβέρνηση που έρχεται, τι θα κάνει για την περιοχή. Μας είπε για το θαλάσσιο μέτωπο, που είναι από ό,τι φαίνεται ο νέος διακονιάρης για αυτούς που θέλουν να κάνουν κυβέρνηση. Εννοώ ότι από τον Γεώργιο Παπανδρέου μέχρι και τον Κώστα Καραμαλή, όλοι οι πρωθυπουργοί που πέρναγαν μίλαγαν για τον διακονιάρη. Τελικά το έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Το ίδιο με τον κύριο Τσίπρα. Όποτε έρχεται μιλάει για το θαλάσσιο μέτωπο. Δεν το είπε κανένας ότι το θαλάσσιο μέτωπο έχει τελειώσει. Έληξε. Έχει λήξει το θέμα αυτό. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη με τον Δήμο. Γίνεται το έργο. Παραδίδεται στους πολίτες. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Αυτό έχω να πω ότι μας έδωσε μεγάλη ευκαιρία με την ομιλία του. Ένα σημείο όμως σημαντικό που αφορά όλους μας είναι ότι είπε ότι τους Ευρωπαίους ηγέτες θα τους αντιμετωπίσει με ρόπαλο. Μία σκληρή λέξη για έναν αρχηγό που όμως μας δείχνει τη διάθεση. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους πολιτικούς. Εμείς θέλουμε πολιτικούς σοβαρούς, σωστούς, που αντιμετωπίζουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως συνεργάτες, ως συνέτερους σε μια ενωμένη Ευρώπη, που μας δάνεισαν, που όλες αυτές οι 27 χώρες πήραν απόφαση και δάνεισαν την Ελλάδα για να μην χρεοκοπήσει, και αυτός λέει θα τους αντιμετωπίσει με ρόπαλο. Αυτά τα άγρια φαινόμενα πρέπει να τα στείλουμε στην άκρη. Τα ακραία αυτά φαινόμενα, αυτές οι ακραίες φράσεις ανήκουν αλλού, στην άκρα αριστερά, εκεί όπου κατατάσσεται. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η πολιτική. Νομίζω ότι η πολιτική θέλει σοβαρούς τεχνοκράτες, πολιτικούς, ανθρώπους σαν το Σαμαρά που δουλεύουν 14 ώρες την ημέρα, που φέρουν αποτέλεσμα και που αλλάζουν την εικόνα της χώρας μέσα σε ένα εξάμεινο. Το έκανε ο ίδιος. Να δώσω